Ο Αβέροφ Νεοφύτου ζητά να μπουν μέσα τα σπαθιά και να υπάρξει τώρα συνεννόηση, συνένεση και ομοψυχία, αν θες, για να μπορέσει αυτός ο προϋπολογισμός Κωνσταντίνα να περάσει. Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αβέροφ Νεοφύτου, τι ακολουθεί ή ολοκληρώνεται η συνεδρία για σήμερα? Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αβέροφ Νεοφύτου, η οποία θα κρατήσει περίπου 40 λεπτά, ολοκληρώνεται η σημερινή ημέρα και η διαδικασία. Θα υπάρξει αύριο εκ νέου συζήτηση, θα τοποθετηθούν οι βουλευτές από κάθε κόμμα, θα αρχίσει από τις 9 το πρωί και αναμένεται να τελειώσει αργά το απόγευμα. Ενώ την πέμπτη ομιλία θα είναι και η κρίσιμη ψηφοφορία για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021. Όπως είπαμε, είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Εάν καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός, θα μπορεί να λειτουργήσει το κράτος για μόλις 2 μήνες μέσω 12 τιμωρίων. Ενώ από εκεί και πέρα, όπως δήλωσαν και οι ίδιοι βουλευτές, βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Και πάμε